να δούμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας αφορά αμεσότατα και είναι η συνάντηση που έχει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν στη 1 η ώρα στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω τη γνώμη και των δύο σας. Ξεκινάμε με εσάς, κύριε Δεσποτόπουλε. Αν έχουμε κάποιες προσδοκίες για αυτή τη συνάντηση, είναι η τρίτη από όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο κ. Μητσοτάκης. Αν δεν απατώμε, είναι η τέταρτη. Έχει η προηγηθεί τέταρτη. Και μία ναι. το 21, ναι. αλλά πιθανώς να έχετε δίκιο, ναι. Νομίζω ότι αυτό, μικρή αξία, ναι. έχει. Σίγουρα είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Δεν περιμένει κανείς ότι με μία συνάντηση. Η τέταρτη, έχετε δίκιο. Είναι η τέταρτη στα 3 χρόνια, ναι. Εντάξει, είχε μικρή σημασία αυτό. Δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει ότι ξαφνικά η Τουρκία θα αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο και θα σταματήσει να παραλογίζεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι το βασικό αντικείμενο του γεύματος, διότι περί γεύματος πρόκειται, ο κ. Μητσοτάκης, να πούμε ότι πάει για την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι. Δεν ξεκίνησε για να συναντήσει τον Ερντογάν. Το απίθυνε μια πρόσκληση και ο Πρωθυπουργός τη δέχτηκε. Νομίζω ότι το βασικό θα είναι η ενέργεια σε αυτή τη συνάντηση. Και να κρατήσουμε ότι μία από τις στοχεύσεις της δικές μας είναι να αυξήσουμε τις ροές του αζέρικου αερίου προκειμένου να αντισταθμίσουμε τις απώλειες από το ρωσικό και κυρίως να έχουμε εναλλακτικές σε περίπτωση που οι Ρώσοι κλείσουν τις στρόφιγγες και η πρόσβασή μας σε αυτό το αέριο γίνεται μέσω του ΤΑΠ ενός αγωγού που περνάει από την Τουρκία. Άρα νομίζω ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε κουβέντες ουσιαστικές τώρα περί Ανατολή, περί Μεσογείου και Αιγαίου. Νομίζω ότι πιο πολύ θα έχουμε μια προσπάθεια να σπάσει ο πάγος, να συζητήσουμε ενεργειακά θέματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν και τις δύο πλευρές και κυρίως να μεταφέρουμε το μήνυμα, εγώ αυτό εκτιμώ ότι θα κάνει ένας πρωθυπουργός, ότι όπως διαμορφώνουν τις συνθήκες στο ΝΑΤΟ και με την αύξηση ανταγωνισμού με την Ρωσία, αν ο Ερντογάν ξεκινήσει τώρα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ιστορίες, θα βρει ένα μεγάλο τείχος απέναντί του από όλους. Νομίζω ότι θα μεταφέρει και αυτό το μήνυμα ένας πρωθυπουργός ή ελπίζω ότι θα το μεταφέρει. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Νομίζω ότι αυτή την περίοδο δεν έχει τη δυνατότητα η Τουρκία να αυξήσει την ένταση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη κρίση, αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ και η παγκόσμια κοινότητα. Επομένως δεν είναι δυνατόν για τον Ερντογάν, διότι θα τεθεί στη γωνία, να αυξήσει την ένταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα δούμε για μια περίοδο την ένταση και νομίζω μειωμένη. Και συγγνώμη ότι και το γεγονός ότι στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι και πολλά και από την Γαλλία και από την Αμερική. Αεροπλανοφόρα ναι. Υπάρχει. Άρα λοιπόν παρόλα δεν θα δούμε την ένταση, θα τη συντηρήσει, δεν θα δούμε να αυξάνεται η ένταση. Μακροχρόνια όμως ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν είναι αθωρητική δύναμη, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα σε κάποιο διάστημα θα υπάρχει μια σχετική ύφεση. Και βέβαια αυτό που απασχολεί τώρα όλο τον κόσμο και βεβαίως και τους δύο πρωθυπουργούς είναι το ενεργειακό. Και πώς, δεν ξέρω αν θα επεκταθούν πέραν της αύξησης του αζέρικου αερίου σε άλλα θέματα που αφορούν την ενέργεια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα το δούμε. Πάντως, καλό είναι μια συνάντηση. Να υπάρχει δηλαδή μια επαφή. Αυτό που ήθελα να παρατηρήσω είναι η προσπάθεια να τεινάξουν αέρα οι Τούρκοι με τις δηλώσεις που έκαναν πριν τη συνάντηση. Οι οποίοι δήλωσαν ότι θα τεθούν όλα τα θέματα και αποστάσεις. Αυτές οι διαρροές είναι κανόνας από το 1978 και μετά σε όλες τις συναντήσεις. Αν εξαιρέσουμε του Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, σε όλες τις συναντήσεις από το 1978 και μετά, ξεκινώντας από τη συνάντηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει συνάντηση που να μην υπάρχει μία διαρροή, η οποία εγώ εκτιμώ ότι και γίνεται για να ασκηθεί κάποια πίεση σε εμάς, γιατί ξέρουν ότι εμείς δεν συζητούμε αυτά τα θέματα, αλλά και για την εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας, η οποία ούτε εκεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βλέπει με καλό μάτι αυτή τη συνάντηση, όπως και αντίστοιχα ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα. Το κάνουν αυτό οι Τούρκοι, το συνηθίζουν.